Το πρόγραμμα «Μία νέα αρχή» στα ΕΠΑΛ στοχεύει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας. Εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 9 σχολικές μονάδες το σχολικό έτος 2017-2018 με μεγάλη επιτυχία. Μετά από 5 χρόνια γεμάτα δράση, ο αριθμός των συμμετοχών των επαγγελματικών λυκείων της χώρας αποτελεί απόδειξη πως η ομαδική διδασκαλία και η εμπειρική μάθηση βρήκε το κατάλληλο πλαίσιο υλοποίησής της. Πυλώνα του προγράμματος «Μία νέα αρχή» στα ΕΠΑΛ αποτελούν τα σχέδια δράσης, που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Η θεματική τους διαμορφώνεται δυναμικά κάθε χρονιά και στηρίζεται σε οποιοδήποτε ενδιαφέρον εκδηλώσουν οι μαθητές και συνάδει με τη διδακταία ύλη. Τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν ήταν projects τύπου STEAM, αλλά αφορούσαν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Το Νόηση στα τελευταία 5 χρόνια στηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας μας ως φορέας διαχείρισης του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ σχέδια δράσης» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόγραμμα που ανακηρύχθηκε ως καλή πρακτική και είχε 90% απορροφητικότητα κονδυλίων ΕΣΠΑ, τα οποία δρομολογήθηκαν απευθείας στα σχολεία. Το Νόηση χρηματοδότησε πάνω από 1.000 σχέδια δράσης, με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους μαθητές. Ήταν μία αφορμή να αναπτύξουν δραστηριότητες και δεξιότητες για να επιλέξουν κατεύθυνση για τα επόμενα στάδια της εκπαίδευσής τους. Το Νόηση έχει δημιουργήσει μια ομάδα 14 στελεχών, τα οποία καθημερινά επικοινωνούν με τα ΕΠΑΛ και τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Η φιλοσοφία του προγράμματος χτίστηκε από τη βάση προς τα επάνω με μια προσέγγιση bottom-up, καθώς αποτελεί σκέψη και πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Δεκάδες μαθητές των ΕΠΑΛ συμμετείχαν σε διαγωνισμούς και μάλιστα διακρίθηκαν, αυξάνοντας έτσι την εξωστρέφεια των σχολικών τους μονάδων. Μία ακόμα επιτυχία του προγράμματος είναι η δικτύωση που επετεύχθη μεταξύ των σχολικών μονάδων, καθώς συνεργάστηκαν σε project του ίδιου περιεχομένου. Το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Σικιών υλοποίησε σχέδια δράσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Μία νέα αρχή» στα ΕΠΑΛ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος σπουδών των επαγγελματικών λυκείων για αναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως η ομαδοσυνεργατική μάθηση και η συσχέτιση των γνωστικών αντικειμένων με τις εμπειρίες και τις δεξιότητες των μαθητών και των μαθητριών μας. Με τη χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης, διαθέτουμε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ένα σύνολο εφαρμογών εκπαιδευτικής ρομποτικής, κατασκευάσαμε εκπαιδευτικά αναπτύγματα αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννήτριας, ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, τη τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή. Με τα σχέδια δράσης προβάλαμε το επαγγελματικό λύκειο στην τοπική κοινωνία, έχοντας τη διαρκή υποστήριξη του Νόηση, αλλά και των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Με τα σχέδια δράσης του προγράμματος «Μία νέα αρχή» στα ΕΠΑΛ, μπόρεσα να μάθω περισσότερα πράγματα για τον προγραμματισμό υπολογιστών, γεγονός που με βοήθησε στην επιλογή της ειδικότητας που θέλω να σπουδάσω στο επαγγελματικό λύκειο, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα, μάθαμε να μιλάμε και να επικοινωνούμε, να εκφραζόμαστε και να παρουσιαζόμαστε πάνω στη σκηνή. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε και η υποδομή του σχολείου, ώστε να κάνουμε πρόβες και να πραγματοποιούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή» στα ΕΠΑΛ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο σχολείο να υλοποιήσει δράσεις μέσα σε ένα εγκεκριμένο πλαίσιο και να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση του προγράμματος για να υλοποιήσει τις ιδέες που προέκυψαν από τη συνεργασία των τομέων του σχολείου. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιχειρηματικότητας, δεξιότητες ομαδικής συνεργασίας, κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Και μέσα από τα βίντεο διάχυσης τα οποία δημιουργούνται στο τέλος του προγράμματος και αναρτώνται στο διαδίκτυο, βλέπουν τα έργα τους αναρτημένα και νιώθουν περήφανοι γι' αυτά. Ό,τι λαχανικά ή φρούτα ερχόταν στο σχολείο μας, στα πλαίσια των μαθημάτων, τα επεξεργαζόμασταν και στο τέλος δημιουργούσαμε έτοιμα τρόφιμα τα οποία πήγαιναν σε ευάλωτες ομάδες. Άρα λοιπόν είχε μία εξωστρέφεια το σχολείο προς την κοινωνία, στην προσφορά, στην αλληλεγγύη.
Και αυτό που μας έμεινε στο τέλος και αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι τελικά κερδίσαμε, ήταν αυτό που λέμε όλοι, ότι το εμείς κερδίζει το εγώ. Το Νόηση συνεχίζει με αμείωτο ζήλο να στηρίζει τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας σε κάθε τους βήμα για δημιουργικότητα και συνεργασία. Η επιτυχία του προγράμματος αυτού είναι επιτυχία όλων. Το πρόγραμμα «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» υλοποιήθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση.